Από τις 5 το απόγευμα της Κυριακής έως τις 2.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, η Δίων Τηλεόραση διοργάνωσε μια ακόμη ειδική τηλεοπτική παραγωγή για την κάλυψη της εκλογικής βραδιάς της 6ης Μαΐου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στον εκλογικό μαραθώνιο που διοργανώνει από τώρα, 5 λεπτά μετά τις 5, σήμερα Κυριακή 6 Μαΐου. Το Σωτήριο έτος 2012, Ιδίων Τηλεόραση. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Κεντρική Μακεδονία, χωρίς όμως να αποκλείονται οι εξελίξεις στην Αθήνα, αλλά και στο εξωτερικό. Με απευθείας συνδέσεις με πολλούς συνεργάτες της Ιδίων Τηλεόρασης, το εκλογικό αποτέλεσμα αναδείχθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση τα υψηλά στάνταρ που ακολουθούνται πάντα σε τέτοιες ειδικές παραγωγές. Με απευθεία σύνδεση με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, όπου ο Βαγγέλης Αγγέλης παρουσίαζε αποτελέσματα, εξελίξεις της τελευταίας στιγμής και φιλοξενούσε καλεσμένους από όλους τους πολιτικούς χώρους. Με απευθεία σύνδεση με την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, όπου ο Νίκος Βουδούρης, διαχειριστής του inveria.gr, μετέδιδε τις πληροφορίες από τους Δήμους Βέρειας, Νάουσας και Αλεξανδρούπολης. Την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, όπου ο Δημήτρης Τσουφλίδης μετέδιδε όλα όσα συνέβαιναν στο νομό κατά τη διάρκεια της εκλογικής βραδιάς. Την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπου ο Θοδωρής Δούκας, διαχειριστής του Χαλκιδικη.gr, ανέλησε βήμα-βήμα το εκλογικό αποτέλεσμα. Με απευθεία σύνδεση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, όπου η Εύα Μπαλταγιάννη παρουσίασε όλα τα αποτελέσματα από τις δύο εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλονίκης. Την Περιφερειακή Ενότητα του Κιλκής, όπου ο Γιάννης Καραγιαννίδης, διαχειριστής του Κιλκής24.gr, έδωσε το στίγμα του εκλογικού αποτελέσματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε κατά τη διάρκεια της εκλογικής βραδιάς στη συνεργασία της Δίων Τηλεόρασης με το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα του γνωστού δημοσιογράφου Μάκη Τριανταφυλόπουλου στο Ζούγκλα TV. Οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και των πολιτικών προσώπων πρώτης γραμμής μεταδόθηκαν σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, οι αναλυτές της παραγωγής του Μάκη Τριανταφυλόπουλου ανέλησαν με ταχύτητα και ακρίβεια το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο Νίκος Μιστακίδης βρισκόταν στο κεντρικό στούντιο της Δίων Τηλεόρασης στην Κατερίνη και με εύληπτες κάρτες έδινε στοιχεία για την εκλογική δύναμη των κομμάτων και αργότερα για την σταυροδοσία των υποψηφίων βουλευτών. Και επειδή η Ευρώπη είναι η ευρύτερη περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, η Δίων Τηλεόραση συνεργάστηκε με διακεκριμένους δημοσιογράφους από διάφορα σημεία του πλανήτη, καλύπτοντας τόσο τα σχόλια των δανειστών της Ελλάδας, όσο και τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών. Ο Μιχάλης Βασιλιάδης από την Κωνσταντινούπολη. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μαζί με τα εσωτερικά και κυρίως τα προβλήματα που προκύπτουν από τη γυτνίαση με τη Συρία δίνουν και ιδιαίτερη σημασία στις 4 εκλογές που πραγματοποιούνται σήμερα. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος από το Βερολίνο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο Βίρον Καρίδης από το Λονδίνο. Καλησπέρα σας, κύριε Ντάτση, από τη Βρετανική Πρωτεύουσα. Εδώ στη Βρετανία, λοιπόν, το BBC εκτιμά ότι η έκβαση των εκλογών στην Ελλάδα δεν θα κρίνει μόνο την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα στη χώρα μας, αλλά και τη σταθερότητα της Ευρωζώνης, στο σύνολό της, εν μέσω μάλιστα της φορδρής κρίσης χρέους. Η Ολυμπία Τσίπηρα από το Παρίσι. Τώρα στη Γαλλία δεν έχουμε ακόμα exit polls κλπ. Γιατί απαγορεύονται. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 9 ώρα Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά έρχονται οι πρώτες πληροφορίες από το Βέλγιο, όπου δίνουν σταθερά την προτεραιότητα στον Ολάντ με 53% έναντι 47%. Εάν το ποσοστό αυτό επαληθευτεί, θα είναι σημαντική νίκη για τον Ολάντ. Ο Σάκης Δημητρακόπουλος από τις Βρυξέλλες. Είχαμε δώσει ραντεβού στην ελληνική κοινότητα για να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα. Βέβαια, όλοι μίλησα μαζί τους πολύ λίγο. Όλοι είναι λίγο πολύ σοκαρισμένοι. Ναι, λιγάκι, ναι. Γιατί εντάξει, βλέπαμε λίγο πολύ τις τάσεις, αλλά κανείς δεν περίμενε τόσο μεγάλες αποκλίσεις. Και ο Δημήτρης Καρκαμάνης από τη Στοκχόλμη. Η λιόλουση στη Στοκχόλμη. Σήμερα, όπως και πολλές άλλες πρωτεύουσες στην Ευρώπη, αναμένουν τα αποτελέσματα των ελληνικών εκλογών. Μετέδωσαν τόσο τις εκτιμήσεις των Ελλήνων ομογενών, όσο και τις πληροφορίες που μετέδιδαν τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης. Την ίδια στιγμή, στην καρδιά της Κατερίνης, μια γιγαντιαία οθόνη τραβούσε τα βλέμματα των πολιτών, που έσπευδαν να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Η Δίων Τηλεόραση δίνει τη μάχη της ενημέρωσης και αποδεικνύει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Διότι η Δίων Τηλεόραση είναι η τηλεόραση της Κεντρικής Μακεδονίας.